Για δες αυτό. <χει> Είναι ένα από τα, τα, τα πιο απίστευτα πράγματα που έχω δει στη ζωή μου. <χει>

Πρώτα απ' όλα, για να κάνει κάποιο κάτι τέτοιο, πρέπει να έχει μεγάλο ταλέντο, να ασχολείται. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ ότι το. Ακόμη και να μην πηδούσε ψηλά και μακριά mm. και να μην κατα... κατάφερνε το στόχο του, εμένα μου άρεσε ότι φαίνεται ότι έχει αυτοπεποίθηση. Έτσι πιστεύεις. <laughs> ναι. Εγώ τι πιστεύεις ότι κάνω, βλέποντας αυτό το βίντεο. Τώρα κάθε φορά τα μπερδεύω. Ή άλμα ει ύψο ή άλμα ει μήκο. Άλμα μήκο. Αυτό. Αυτό είναι το επάγγελμά μου. Αυτό ασχολούμαι. Ασχολούμαι με το στίβο. Έχετε κάποιο πρόβλημα με τα πόδια σα. Εσύ τι λε. Ε, νομίζω ναι. Νομίζω... Νομίζεις ότι κάτι... κάτι έχω, ε. ε. Ναι. Εγώ δεν το βλέπω σαν πρόβλημα βέβαια. Αλλά εντάξει, ναι. ναι. Μπορεί να πει ότι είναι. Ναι. Ένα ε, περιορισμό. Ναι, κάτι τέτοιο. Ούτε σαν περιορισμό βέβαια το βλέπω. Λοιπόν, αυτό που έχω είναι μια αναπηρία. Ναι. Είναι διπλό ακροτηριασμό. Ναι. Ωστόσο, ούτε πρόβλημα είναι, ναι. ούτε περιορισμό. Mm -hmm. Για μένα είναι τρόπο ζωή. Mm -hmm. Είναι ένα τρόπο ζωή, ο οποίο τον έχω τα τελευταία 6 χρόνια. Όμω, τι είναι αυτά στα πόδια σου, Αυτά λέγονται πρόσθετα μέλη. Και τα φοράνε οι άνθρωποι που έχουν μια αναπηρία, που έχουν ε, ε, ακροτηριασμό στα πόδια. Δηλαδή, το ένα από τα δύο του πόδια μπορεί να είναι κομμένο. Ή και τα δύο, όπως εμένα. Και φοράνε αυτά τα βοηθήματα, προκειμένου να μπορούν να περπατάνε. Ναι. Σου, σου, δεν μπορεί να το καταλάβεις, ε! Ε, το κατάλαβα. Από πότε είχες αναπηρία στα πόδια. Ε, Ήμουνα περίπου 18 χρονών, όταν είχα ένα τροχείο ατύχημα και από τότε... Α, οκ. Okay. ...έχασα τα πόδια μου. <Συγχυ> Δύσκολο κι αυτό. Είναι δύσκολο, αλλά τις δυσκολίες τι τις κάνουμε, τις ξεπερνάμε. Τις ξεπερνάμε. Πώς το πάθατε αυτό το ατύχημα. Είχα ένα τροχαίο ατύχημα και έχασα τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Ναι. Ε, χτύπησα σε κάτι προστατευτικές μπάρε που έχει ο δρόμος. Ναι. Και αυτές μπήκανε μέσα στο αυτοκίνητό μου. Ναι. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μου και τα δύο πόδια. Πώς νιώθετε που έχετε τα με, μεταλλικά πόδια. Πώς, πώς είναι, ας πούμε, είναι δύσκολο να περπατάτε. Στην αρχή πώς νιώθατε όταν τα πρώτο πήρατε. Τον πρώτο καιρό ήταν δύσκολα, όπως όταν μαθαίνεις κάτι για πρώτη, για πρώτη φορά, πάντα δεν σου φαίνεται ότι είναι σχεδόν ακατόρθωτο. Ναι, Αλλά το νιώθω κι εγώ αυτό καμιά φορά. Σιγά σιγά, όταν, ε, όταν το μαθαίνεις, όταν εξασκείσαι, μετά σου φαίνεται κάτι το καθημερινό. Έτσι είναι και για μένα πλέον. Κάθε φορά που ξυπνάω το πρωί, βάζω τα τεχνητά μέλη και ξεκινά η μέρα μου. Είναι δύσκολο να τα συνδέσει. Όχι. Είναι πολύ εύκολο. Πώς γίνεται. Βάζεις το... τις κάλτσες, εκεί που είναι κομμένο το μέλος, το φοράς, κλείνεις αυτή την επιγονατίδα που φοράω, η οποία σφραγίζει το πόδι. Και μετά ξεκινάς να με Σίγουρα θα ήσασταν κάποιο διάστημα στο νοσοκομείο. Ε, εκείνη τη διάρκεια, πώ νιώθετε. Εντάξει, σίγουρα τον πρώτο καιρό, όταν σου συμβαίνει κάτι τόσο αναπάντεχο, ξαφνιάζεσαι, ε, δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις τις πρώτες μέρες. Αλλά είχα δίπλα μου την οικογένειά μου, τους φίλους μου. Ξέρεις, αυτά βοηθάει mm. πάρα πολύ. Ε, και όλοι αυτοί με κάνανε να νιώθω ότι θα το ξεπεράσεις. Στην αρχή του ατυσσύμματος. Mm. Λοιπόν, ήσασταν λίγο... Δηλαδή, δεν θέλατε να βγαίνετε έξω. Δηλαδή, δεν θέλω δύο ήλιους και τέτοια. Ή λέγατε, το αποδέχομαι και θα συνεχίσω τη ζωή μου και όπως είμαι. Και... Όταν, ε, όταν ξεκίνησα, δεν μπορούσα να, να βγω έξω γιατί για αρκετού μήνε ήμουνα καθυλωμένο στο κρεβάτι. Mm -hmm. Περίπου τέσσερι μήνε πέρασα στο σπίτι γιατί δεν, δεν, μπορούσα να, δεν μπορούσα ακόμα να φορέσω τεχνητά μέλη mm -hmm. και να βγω έξω. Ε, γιατί είχα, είχα ένα μικρόβιο στα πόδια μου mm -hmm. το οποίο με κρατούσε στο κρεβάτι. Όταν όμω ε, φόρεσα πρώτη φορά τα τεχνητά μέλη, θέλησα πάση θυσία να, να βγω γρήγορα έξω να, να συνεχίσω τη ζωή μου. Οπότε θα σου έλεγα δε, ο, ο, ότι. Δεν με επηρέασε. Δεν, δεν είχα πρόβλημα όσον αφορά αυτό. Το πώς με βλέπουν οι άλλοι. Ναι. Το είχα αποδεχτεί. Mm -hmm. Έλεγα μέσα μου ότι αυτό είμαι πλέον. Ποια ήταν τα συναισθήματα μετά από όλη αυτή την κατάσταση, λοιπόν γιατρέ. Για... Ε, ένιωσα ότι. Συνέβη κάτι αναπάντεχο, αλλά είπα από μέσα μου ότι δεν ήρθε το τέλος. Ναι, δεν θα, δεν θα παρετηθώ. Και νομίζω πως όλοι έτσι πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας όταν ε, μας έρχεται μια δυσκολία. Πρέπει να να συνεχίζουμε να ψάχνουμε λύσεις. Και για μένα η λύση στο πρόβλημά μου ήταν ε, ε, τα τεχνητά μέλη, να φορέσω τεχνητά μέλη. Να ξεκινήσω να περπατάω και μετέπειτα να συνεχίσω να ονειρεύομαι. Ναι. Και καθώς εμένα τα όνειρά μου πάντοτε συμπεριλάμβαναν τον αθλητισμό, να κάνω και αθλητισμό. Εγώ, να πω την αλήθεια, άμα εγώ είχα... άμα εγώ είχα μεταλλ, μεταλλικά πόδια, θα είχα κατάθλιψη, γιατί μ' άρεσε πολύ να τρέχω, μ' άρεσε πολύ να περπατάω. Και όταν μια φορά έπαθα κάτι στο πόδι μου και δεν μπορούσα να περπατήσω για δύο μέρες, και ήμουν στο κρεβάτι με τον πάγο δύο μέρες, ένιωθα, ένιωθα πάρα πολύ άσχημα. Σαν να είχε κοπεί κάτι από τη ζωή μου. Και μου φαίνεται πολύ δύσκολο, άμα έχει χάσει τα πόδια σου, να μπορείς να γίνεις Ολυμπιονίκης ο, ο, να αγωνιστείς και να προσπαθείς να γίνεις Ολυμπιονίκης. Και είναι πολύ απίστευτο αυτό. Για όλους μας. Ναι, α, αυτή η ιστορία είναι... πολύ... από τις πιο σημαντικές πως, πως όλοι οι άνθρωποι μπορούν να καταφέρουν κάτι. Α, αυτό. Α, αυτό πιστεύω. Αυτό νιώθω. Γι' αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος που, που μπορώ να, με την ιστορία αυτή τη δική μου να σου προξενώ τέτοια συναισθήματα. Και ξέρεις, είναι, 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 πολύ σημαντικό να, να νομίζουμε και να, να, να συνειδητοποιούμε όλοι μας ότι μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα, ότι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας. Τι άλλαξε στη ζωή σας μετά από το ατύχημα. Ε, αρχικά άλλαξε ο τρόπο που περπατάω. Ναι. Ε, άλλαξαν όχι τα όνειρά μου, η, η επιθυμία μου να τα πραγματοποιήσω. Mm -hmm. Έγινε πολύ πιο έντονη. Mm -hmm. ε, και άλλαξε αρκετά και η καθημερινότητά μου. Γιατί πλέον ο αθλητισμός έγινε επάγγελμα για μένα. Έλα σε Είναι δύσκολο να το κάνει. Να τρέχω. Ναι. Στην αρχή όλα φαίνονται δύσκολα. Αλλά τώρα, όσο πέρασε, ό, τώρα που έχει περάσει ο καιρό και ασχολούμαι αποκλειστικά με αυτό. Mm -hmm. πλέον Λέω δεν μου φαίνεται καθόλου δύσκολο. Προπόνηση, πώ κάνει. Φοράω τα τεχνητά μέλη. Ναι. Ξεκινάω, τρέχω για λίγα λεπτά. Ούτω mm. ώστε το, το σώμα μου να, να ζεσταθεί. Ναι. Έτσι πρέπει να κάνει κι εσύ. Όταν πριν ναι. κάνει άσκηση έντονη, πρέπει λίγο να κάνει προθέρμανση πρώτα. Δηλαδή, σαν πώ λέμε, ζέσταμα, α πούμε. Ναι, έτσι ακριβώ. Πρώτα ε, προθερμαίνουμε το σώμα μα και μετά κάνουμε διατάσει, ούτω ώστε να είναι απόλυτα έτοιμο. Και ξεκινάμε να κάνουμε τι ασκήσει που μα λέει ο προπονητή μα. Εμένα μου φαίνεται δύσκολο, για να πω την αλήθεια. Mm. mm -hmm. Γιατί σου φαίνεται δύσκολο. Επειδή και αυτά τα 400 μέτρα, όσα μέτρα γίνεται να τρέξει, είναι πολλά γι' αυτό. Πολλά μέτρα, ναι. ε. Ναι. Ναι. Εσύ το βλέπει τον τερματισμό και λε πότε θα φτάσω. Ναι. Και εγώ μερικέ φορέ έτσι τον βλέπω. <laughs> Πώ είναι η καθημερινότητά σα mm -hmm. με... ενώ ασχολείστε μαζί με, με... με αυτό το άθλημα. Εντάξει, η καθημερινότητά μου, επειδή αυτό ουσιαστικά είναι το επάγγελμά μου, περιέχει πολύ προπόνηση. Βέβαια, ασχολούμαι και με άλλα πράγματα. Σπούδασα Σπουδα... παράλληλα ε, οικονομικά και τώρα στην αστυνομική. Έχετε κάνει αυτό το άθλημα και σε άλλες χώρες, δηλαδή, όπως στην Αγγλία, η Ιταλία. Το έχω κάνει σε πάρα πολλές χώρες. Μπορείτε να μου πείτε ποιες. Ε... <χω> να, τώρα, ας πούμε, αυτά τα μετάλλια που είναι εκεί, το ένα είναι από τη, από τη Σερβία, ναι. το άλλο είναι από την Τινησία ναι. και το άλλο είναι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θέλω να σα ρωτήσω πώ νιώθετε για τον εαυτό σα. Για τα μετάλλια. Ε, όχι μόνο, για. Για χαρά. Πα για αυτά που έχετε καταφέρει. Για. Όλα. Νιώθω όμορφα, αλλά συνεχίζω να πιστεύω ότι ακόμα μπορώ να πετύχω ακόμα περισσότερα. Και έτσι πρέπει νομίζω να αισθανόμαστε όλοι. Ότι όσα πράγματα και να καταφέρουμε, μπορούμε να, να καταφέρουμε πάντα και κάτι, και κάτι περισσότερο. Και να μην επαναπαυόμαστε. Θα πάρει μέρο σε κάποιον αγώνα τώρα το καλοκαίρι. Ε, τώρα προετοιμάζομαι για του Παρολυμπιακού Αγώνε. Α. Όπου μαζεύονται οι καλύτεροι αθλητέ από όλο τον κόσμο και ε. αγωνίζονται. Προκειμένου να κερδίσουν ένα μετάλλιο. Α, Οκ. Okay. Δεν σου άρεσε αυτό. Uh... Ε, λες, πολύ σκόπος. N ε, ναι. Ποιο είναι το όνειρό σας για το μέλλον. Το όνειρό μου... αυτή τη στιγμή είναι οι παραολυμπιακοί αγώνες, το καλοκαίρι. N που ετοιμάζομαι πολλά χρόνια για αυτούς. Και φιλοδοξώ εκεί να πάρω ένα μετάλλιο. Αν το κερδίσετε, ποια mm. θα είναι τα συναισθήματά σας. Θα νιώθω ικανοποίηση. N θα θα νιώθω ότι... Θεωρώ, δηλαδή, πως αυτό, αυτό θα είναι το συνέστημα γιατί έτσι έχω νιώσει στο παρελθόν όταν έχω καταφέρει τους στόχους μου. Θα νιώσω ικανοποίηση, θα νιώσω πως οι κόποι μου ανταμείβονται mm -hmm. και πως ε, δικαιώνω κάποιου ανθρώπους που πίστεψαν σε μένα. Θέλω να πιστεύω ότι θα το κερδίσω. Αυτό πιστεύω. Βέβαια, ξέρεις, στη ζωή μπορεί να, να πιστεύουμε κάτι και στο τέλος να μην συμβεί. Να μην το κατορθώσουμε. Αυτό όμω δεν πρέπει να μα ε, τελματώνει. Δεν πρέπει να μα απογοητεύει τελείω. Πρέπει να συνεχίζουμε να προσπαθούμε. Γιατί οι αποτυχίε είναι μέρο τη διαδικασία. Mm -hmm. Και εσύ δεν έχει τύχει μερικέ φορέ να μην ε, καταφέρνει κάτι που θέλει. Ναι, ε, ναι, έχει τύχει. Ε, εκεί είναι που πρέπει να πει ότι εγώ θα το καταφέρω. Mm. Αν όχι τώρα, την επόμενη φορά. Πάντω, εγώ νομίζω ότι θα το καταφέρετε. Σε ευχαριστώ πολύ. Όταν περπατάτε στο δρόμο, ή όταν ζείτε κανονικά τη ζωή σας, mm -hmm. βγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, πάτε για ότι κάνετε, ο κόσμος σας έχει συμπεριφερθεί ποτέ άσχημα ή με κάποιον τρόπο τον οποίο σας δεν πήρατε με καλά; Κοίταξε ο κόσμος ε, πάντα ε, νιώθει περίεργα, νιώθει ε, θέλει να θέλει να δει. Το, το κάτι διαφορετικό, απλά το θέμα είναι, όταν ε, έχεις κάτι διαφορετικό πάνω σου, όταν είσαι διαφορετικός, ε, να εκπέμπεις και... να εκπέμπεις αυτό που θέλεις, να, αυτό που θέλεις εσύ ο ίδιος. Mm. Και αν εκπέμπεις εσύ κάτι υγιέ, κάτι το οποίο θεω, θεωρείς ο ίδιος ότι δεν είναι πρόβλημα, έτσι δεν θα, θα σε αντιμετωπίζουν και οι, και οι γύρω σου, σαν να μην έχει κάποιο, κάποιο πρόβλημα. Ναι. Mm. Εγώ προσπαθώ να, να δείχνω στους άλλους ότι αυτό που, που μου συμβαίνει, αυτό που αντιμετωπίζω, δεν μου προκαλεί δυσκολίες. Δεν είναι πρόβλημα για μένα. Πώς είναι όταν έχεις δυσκολίες και οι άλλοι, ας πούμε, σε κοροϊδεύουν και δεν σε σέβονται. Εμένα δεν μου έχει τύχει ποτέ να, να με κοροϊδέψει κάποιος ή να μην με σέβεται. Και νομίζω πως... Αυτή η αντίληψη για τα άτομα με αναπηρία, ε, αν και υπήρχε κάποια χρόνια πριν, πλέον έχει αρχίσει σιγά-σιγά να εξαλείφεται. Έχει αρχίσει να είναι ουσιαστικά πρόβλημα αν κάποιος έχει τέτοιες αντιλήψεις ως προς τα άτομα με αναπηρία. Μετά από το τροχαίο, η ζωή σας πώς συνέχισε να... να... Η ροή τη. Ε, δηλαδή, πιστεύω ότι το τροχαίο που σα έδωσε τη δυνατότητα να ασχοληθείτε με το άλμα ει μήκο mm -hmm. και όλα αυτά, σα φαίνεται καλύτερο ή, περισ... ή προτιμάτε τη ζωή σα πριν, Δεν μπαίνω στη διαδικασία βέβαια πολύ να το σκέφτομαι. Τι, ότι πώ θα ήταν η ζωή μου αν δεν είχε συμβεί αυτό το τροχαίο. Βέβαια, είμαι πολύ ευχαριστημένο με, με αυτά που έχω ζήσει, με αυτά που έχω καταφέρει. Και νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να να βλέπουμε τη ζωή ως κάτι που έρχεται και όχι ως κάτι που πρέπει ε, να συλλογιστούμε για το παρελθόν μας. Ναι. Γιατί ξέρεις, όταν σκεφτόμαστε το παρελθόν συνέχεια, ε, δεν βοηθάει πάρα πολύ. Ναι. Είναι, ναι. Καλύτε είναι καλύτερο να σκεφτόμαστε τι μπορούμε να αλλάξουμε στο μέλλον και όχι ε, τι μπορούσαμε να είχαμε αλλάξει στο παρελθόν μας. Τι θα λέγατε σε ένα παιδί ή σε ένα άνθρωπο που, έχει την... που έχουν κοπεί και αυτό τα πόδια του και δεν θέλει να βγει έξω ή δεν το χωνεύει αυτό που έχει, τι θα του λέγατε, Θα του έλεγα ότι χάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό αγαθό mm -hmm. και αυτό είναι η ζωή. Yeah. Η ζωή μας είναι. Είναι μία. Ναι. Έχουμε μία ευκαιρία σε αυτήν mm -hmm. και είναι πολύ όμορφη για να την σπαταλάει μέσα στο σπίτι του mm -hmm. και ότι πως ε, πρέπει να βγει έξω για mm -hmm. να τη ζήσει. Ναι. Κάθε φορά που έρχομαι στο του κάτι μαθαίνω. Σήμερα, mm -hmm. μόλις τώρα, μου δώσατε την ιδέα, ναι. όχι την ιδέα βασικά, τη σκέψη, mm -hmm. το πώς να νιώθω για τον εαυτό μου. Δηλαδή? Όχι, ότι... Πιστεύω παραπάνω στον εαυτό μου, νομίζω τώρα. Αλήθεια. Ναι. Γιατί, το, γιατί έτσι σου ήρθε αυτή, σου γεννήθηκε αυτή η ιδέα. Γιατί με αυτά που άκουσα από εσά, με. Το... Λε αφού τα καταφέρνει ο Στέλιο, θα τα καταφέρω κι εγώ. Ναι. Ε, έτσι. Αυτό ήθελα. Αυτό ήθελα να, να νιώσει.